Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτονέα σήμερα, 30 Τετάρτου του 2023. Και πριν πάμε στα κρυπτονέα μα, να σα υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε και το live stream στα κρυπτονέα που ξεκινάει στι 6 το απόγευμα. Σα περιμένω όλου σα, αν μπορείτε να έρθετε, και εμεί τώρα μπορούμε να πάμε και στα κρυπτονέα μα. Και θα ξεκινήσουμε από την FDIS, η οποία ετοιμάζεται να θέσει υποδιαχείριση την First Republic, την τράπεζα που είναι έτοιμη να καταρρεύσει, όπω ξέρετε, ώστε να τη βοηθήσει να μην καταρρεύσει, όπω καταλαβαίνετε. Και εμεί θα μείνουμε στην FDIS, η οποία προειδοποιεί μία φιλική προστακτική το νομίζω τα τράπεζα και συγκεκριμένα έχει στείλει ένα μήνυμα στην Cross River Bank και της λέει ουσιαστικά ότι είσαι μια τράπεζα μη ασφαλής και μη υγιής. Η συγκεκριμένη τράπεζα ούτε επιβεβαιώνει ούτε απορρίπτει το περιστατικό. Παρ' όλα αυτά εγώ ελπίζω ότι δεν θα έχουμε άλλη μια φιλική τράπεζα προς τα κρύπτο που είναι έτοιμη να καταρρεύσει. Εμείς θα πάμε και στην SEC που μείνει σε ένα νόμισμα και για ποιο λόγο μας ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, το συγκεκριμένο νόμισμα για αρχή ονομάζεται App Token. Είχε κάνει μια ICO πάνω στο Ethereum η οποία ICO το απέφερε Χρήματα, όπω ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη ICO δεν είχε δηλωθεί με αποτέλεσμα η SEC να έχει καταγγείλει αυτή την ICO και είπε ουσιαστικά ότι ήταν πώληση μη καταχωρημένου τίτλου, που είναι και κάτι πάρα πολύ σωστό. Όντω, αυτό συνέβη και γι' αυτό το λόγο η SEC μήνυσε το συγκεκριμένο νόμισμα και ουσιαστικά όσου το δημιούργησαν και του έβαλε ένα πρόστιμο 3,65 εκατομμύρια δολάρια και τίποτα άλλο. Οπότε, ουσιαστικά από αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση, βλέπουμε ότι όσα κρυπτο κατηγορηθούν για παράνομε ICO όπω το Cardano, το Ethereum και άλλα, απλά θα φάνε ένα πρόστιμο και δεν θα γίνει τίποτα παραπάνω. Ούτε θα κλείσει το πρωτόκολλο ούτε τίποτα. Οπότε είμαστε όλα καλά. Απλά αναμένουμε να δούμε πότε θα μα ρίξει το πρόστιμο η SEC. Και εμεί θα πάμε και στην Google, η οποία Google έχει δημιουργήσει το Google for Startup Cloud Program. Που αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει τι startup εταιρείε να μπουν πιο εύκολα στο Web3 μέσω τη Google προφανώ. Εξαιρετικά νέα και για τι μικρέ εταιρείε και για την Google, η οποία θα πάρει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι τη αγορά με τέτοιε κινήσει. Εμεί θα πάμε και στα νομίσματά μα και θα ξεκινήσουμε από το Shiba και συγκεκριμένα θα πάμε στο Sibarium, τη δεύτερη αλυσίδα του Shiba η οποία δημιούργησε την πρώτη του γέφυρα για να είναι συμβατό με το Ethereum. Πάρα πολύ ωραία νέα. Να πούμε ότι η γέφυρα είναι ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ ευχάριστη εξέλιξη για τη δεύτερη αλυσίδα του Σιμπαίνου. Και το ίδιο το Σιμπαίνου σε λίγε μέρε θα αποκαλύψει το Rocket punk, Το οποίο είναι η αλφα έκδοση του Metaverse που θέλει να φτιάξει το Σιμπαίνου. Και εμεί ανυπομονούμε να δούμε πώ θα μοιάζει αυτό το Metaverse. Οπότε με αυτέ τι δύο κινήσει, επιτέλου βλέπω το Inu να γίνεται κάτι περισσότερο από ένα απλό meme coin. Το βλέπω να γίνεται κάτι πιο ουσιαστικό. Και μιλώντα για meme coin και ουσία, θα πάμε στο PepeCoin, το meme coin που έχει εκτοξευτεί τις τελευταίες μέρες αποφέροντας τεράστια κέρδη στους δημιουργού του, θα πω εγώ κατά κύριο λόγο, διότι από ό,τι φαίνεται υπάρχουν διευθύνσει, οι οποίε διευθύνσει δεν ξέρουμε τι ποσοστό κρατάνε από το Pepe Coin, αλλά υποθέτω ότι είναι ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό. Που συγκεκριμένε διευθύνσει πουλάνε πάρα πολλά Pepe Coin κάθε φορά που η τιμή του ανεβαίνει. Η τελευταία φορά που το έκανε αυτό η συγκεκριμένη διεύθυνση, πούλησε 100 δισεκατομμύρια Pepe Coin και πήρε 21 Ethereum ή 40.000 δολάρια. Και αυτό το κάνει κάθε φορά που η τιμή ανεβαίνει. Οπότε σίγουρα πούλησε και τώρα που η τιμή του έχει ανέβει πάρα πολύ. Και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό. Οπότε να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα meme coin, διότι υποφελούνται λίγοι από αυτά. Και εμεί θα πάμε και στο Cardano, το οποίο το digit, το stablecoin του Cardano, ή στο Milcomenda, μια δεύτερη αλυσίδα για το Cardano που έχει EVM, δηλαδή θα ξεκινάει να είναι συμβατό σιγά-σιγά και με το Ethereum και θα μπορεί να μπαίνει και σε DeFi και σε πρωτόκολλα που ανήκουν στο Ethereum πέρα από τα πρωτόκολλα που ανήκουν στο Cardano, όπω καταλαβαίνετε. Εξαιρετικά νέα και ευχάριστη εξέλιξη για το stablecoin του Cardano, και θέλω να δω αν θα αντέξει το τεστ του χρόνου και πόσο σταθερό θα είναι ω stablecoin. Διότι, όπω έχουμε δει, όλα τα stablecoin στην crypto αγορά κάποια στιγμή χάνουν την ισοτιμία του. Θέλω να δω αν το stablecoin του Cardano μπορέσει να τη διατηρήσει το πέρα του χρόνου. Και μέσα πάμε και στην crypto αγορά που είναι σταθερή. Και αυτό που αναμένουμε ουσιαστικά τι τελευταίε μέρε δεν είναι τίποτα άλλο από τη Fed να βγει και να πει τα επιτόκια. Συγκεκριμένα θα το κάνει αυτό στι 3 Μαου. Και από ό,τι βλέπουμε ήδη από τι προβλέψει μα, το 16% των επενδυτών πιστεύει ότι υπάρχει 0% άνοδο των επιτοκίων, κάτι που θα κάνει τι αγορέ να ανέβουν, ενώ το 83% των μεδιτών πιστεύει ότι η Fed θα ανεβάσει τα επιτόκια και οι προβλέψει λένε περίπου 0,25%. Κάτι το οποίο είναι κάτι που προσωπικά αναμένω να γίνει με όλα αυτά που συμβαίνουν στην οικονομία του κόσμου. Εμεί απλά αναμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο κύριο Πάουλ και πώ θα ανεβάσει τα επιτόκια και πώ αυτό εν τέλει θα επηρεάσει όλε τι αγορέ. Αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 34 του 2023. Θα ανακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση δεν θέλει επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ να γραφείτε στο κανάλι αυτά, αλλά και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά, καλή σα μέρα.